Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε σήμερα εδώ για την αγάπη, την Αναστασία, τον Βάιο, τη Θόμη, τον Κυπριανό, τον Παναγιώτη, τη Χρύσα, 57 άνθρωποι εξακριβωμένα και δεκάδες ακόμα αγνοούμενοι, οι περισσότεροι νέοι στην ηλικία όπως και εμείς, που έβγαλαν εισιτήριο για το τρένο χωρίς επιστροφή. Ο καθένας τους είναι ένας από εμάς και ο καθένας μας θα μπορούσε να είναι στη θέση τους. Είμαστε εδώ για τις οικογένειες και τους οικείους όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους, για τους τραυματίες και όλους τους επιβάτες που παλεύουν να σταθούν όρθιοι και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Για τις μανάδες που άδικα περίμεναν το παιδί τους να απαντήσει στο μήνυμα «Στείλε όταν φτάσεις». Δεν έφτασε ποτέ. Αλλά εμείς θα πάρουμε εκδίκηση για σένα, ναι μικρέ, όπως λέει και το σύνθημα των μαθητών και φοιτητών στις χθεσινές συγκλονιστικές πορείες που τράνταξαν όλη τη χώρα και όλες τις καρδιές. Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Την αλήθεια που θάψανε με τις ψευτιές, τις δικαιολογίες και την υποκρισία τους. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε μάθει να μην σιωπάμε μπροστά στα εγκλήματα των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους, αλλά να σφίγγουμε τα δόντια και να αγωνιζόμαστε κόντρα στις αιτίες και τους ενόχους. Τώρα δεν είναι η ώρα της σιωπής. Είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα. Στο έγκλημα αυτό καμία ανοχή. Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Τους το χρωστάμε. Καμία ανοχή. Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Στο έγκλημα αυτό καμία ανοχή. Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Βροντοφωνάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν έγκλημα προδιαγεγραμμένο. Ούτε ατύχημα, ούτε η κακιά στιγμή, ούτε μόνο ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, για να μην εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές από ανθρώπινα λάθη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά τα συστήματα δεν μπήκαν ποτέ σε λειτουργία και από καμία κυβέρνηση, από καμία εταιρεία, γιατί αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, ενώ εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Μικρά παιδιά αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να ξέρω που βρίσκεται η πίτσα που παραγγέλνω και να μην ξέρουν που βρίσκονται τα δύο τρένα. Δεν το χωράει ανθρώπου νους. Το 2023 να μην έχουν τα τρένα GPS, οι μηχανοδηγοί να πηγαίνουν στα τυφλά. Αυτοί που τρέξανε να κάνουν τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς αφήσαν τους σιδερόδρομους χειροκίνητους και έχουν το θράσος να μιλάνε για ψηφιακή μετάβαση, αλλά αυτό είναι το κράτος τους, αυτές είναι οι προτεραιότητές του. Εχθρικό για τις ανάγκες μας, αποτελεσματικό για το κεφάλαιο και δολοφονικό για το λαό και την νεολαία. Εννιαήμερη εργασία χωρίς ρεπό για τους σιδηροδρομικούς θεσπίστηκε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με την εντατικοποίηση, την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και εκπαίδευσης, τις εργολαβίες, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις μετακινήσεις προσωπικού και τα μπαλώματα, το ασυντήρητο δίκτυο να γίνονται ο κανόνας. Είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι βουλευτές του ΚΚΕ μέσα από τη Βουλή. Οι Ελβετοί, από όπου αγοράσαμε αυτά τα τρένα, μας εύχονταν καλή τύχη. Τα βάφτισαν μάλιστα καμπινέδες των Άλπαιων. Εδώ αυτούς τους καμπινέδες μας τους παρουσίαζαν σαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και ο ανεκδίγητος πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, έλεγε με ύφος χιλίων καρδιναλίων πως δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Όλες οι κυβερνήσεις έκαναν τους Κινέζους ή καλύτερα τους Ιταλούς, γιατί στους Ιταλούς ξεπούλησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την Τρένοσε το 2015, ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών. Για να προχωρήσει λοιπόν αυτή η ιδιωτικοποίηση, το κράτος έκοψε κομματάκια τον ΟΣΕ, ώστε να παραδώσει τα κερδοφόρα κομμάτια στον επενδυτή,
και να φορτώσει τα ζημιογόνα στις πλάτες του λαού. Κάθε χρόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει 50 εκατομμύρια ευρώ στο ιταλικό μονοπόλιο, όπως ψήφισαν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν έδιναν τίποτα για έργα υποδομής και συστήματα ασφάλειας. Με την πώληση της Τρενοσέ, η χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρος, δήλωνε το 2017 ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και τώρα έχει το θράσος να μιξοκλαίει, να λέει ότι η ιδιωτικοποίηση ήταν μνημονιακή δέσμευση, να μας καλεί να μείνουμε σιωπηλοί και να αντιδράσουμε κλείνοντας τα φώτα, αντί να τους αλλάξουμε τα φώτα. Αυτό το βάρος που δήθεν γλίτωσε η χώρα, έγινε βάρος ασήκωτο και κόμποστο στο μάχη για τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Θα το πούμε απλά και καθαρά. Ας κλείσουν επιτέλους το βρωμό στόμα τους όλοι αυτοί που ευθύνονται για την τραγωδία, τα παπαγαλάκια και τα τρόλ τους, τα κροκοδίλια δάκρυα, οι ψευτιές, οι ανεύθυνοι υπεύθυνοι, οι προκλητικές ανακοινώσεις της εταιρείας που ακόμα ψάχνει πόσοι ήταν οι επιβάτες, οι κοκορομαχίες των σημερινών και χθεσινών κυβερνώντων φουντώνουν την οργή και το θυμό της νεολαίας. Μας εξοργίζουν αυτοί που λένε πως φταίει η νοοτροπία του Έλληνα, για να μας κάνουν όλους συνυπεύθυνους στο δικό τους έγκλημα. Όχι, δεν φταίνε οι νεκροί και οι ζωντανοί. Οι ένοχοι είναι γνωστοί. Το κράτος, όλες οι κυβερνήσεις και η εταιρεία που για τα κέρδη δολοφονούν. Μας θυμώνουν αυτοί που τα ρίχνουν όλα στις χρόνιες παθογένειες του κράτους, για να κρύψουν πως αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων δεν μπορεί να γιατρευτεί. Χρειάζεται να ξυλωθεί και κουμάντο να κάνουν οι εργαζόμενοι και οι ανάγκες τους. Χθες ανακοίνωσαν και μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να τεκμηριώσει το προαποφασισμένο πόρισμα, περιορίζοντας το σε ένα ανθρώπινο λάθος και βγάζοντας λάδι την εγκληματική πολιτική που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Μας προκαλούν αηδία τα κόμματα που σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς, που συγκρίνουν το αίμα και τον πόνο που δημιουργήθηκε στη βάρδια του καθενός, που ακόμα και τώρα υπερασπίζονται το δικό του σχέδιο απελευθέρωσης των μεταφορών που οδήγησε στην τραγωδία. Μας κοροϊδεύουν αυτοί που λένε να γίνουμε Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται αυτά, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά πως η πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δολοφονεί και στη Γερμανία και στη Βρετανία και στην Ιταλία και στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, παντού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2021 καταγράφηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με συνολικά 638 νεκρούς και 513 τραυματίες, και τα 97 από αυτά αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Μας εξοργίζουν αυτοί που λένε πως δήθεν μάθαμε από τα λάθη μας και η τραγωδία δεν θα επαναληφθεί. Τα ίδια δηλαδή που έλεγαν και στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην Εύβοια, στην πανδημία. Και την ίδια ώρα η πολιτική όλων των αστικών κομμάτων που μετράει τα πάντα με το κέρδος των αφεντικών, με τη μαζούρα των ματωμένων πλεονασμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό, με τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας που αντέχει 14 δις επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, που επιδοτεί με σχεδόν 750 εκατομμύρια το ιταλικό μονοπόλιο στους σιδηροδρόμους, αλλά δεν μπορεί εδώ και 25 χρόνια να εγκαταστήσει συστήματα ασφάλειας στα τρένα. Η πολιτική τους, που είναι δεμένη χειροπόδαρα στο ΝΑΤΟ και τις υπέρογκες νατοϊκές πολεμικές δαπάνες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι και της Διαφθοράς, προετοιμάζει ήδη τα επόμενα εγκλήματα, τις επόμενες ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους. Τα κέρδη τους είναι κρίμα. Δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά βίωμα για τους χιλιάδες νέους και νέες που οργίζονται, δακρύζουν, φωνάζουν, διαδηλώνουν αυτές τις μέρες. Είναι όρκος πως θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Έχει μεγαλώσει το χάσμα
και έχουν πληθύνει οι λογαριασμοί μας με το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και όσους το υπηρετούν. Μα θα έρθει η ώρα που όλα αυτά θα ξεπληρωθούν. Η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, όπως πάντα, είναι στην πρώτη γραμμή ενάντια στο σύστημα που δολοφονεί. Εκεί είναι η θέση μας, μαζί με κάθε μαθητή, με κάθε φοιτητή, σπουδαστή, νέο εργαζόμενο ή άνεργο, που με κόπο στο στομάχι, αλλά και με σφιγμένη γροθιά, λέει «φτάνει πια». Η απέραντη θλίψη έγινε κραυγή σε όλη την Ελλάδα. Μαθητές εκφράζουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους, σχηματίζοντας με τις τσάντες τους τα προάβλια των σχολείων την υπόσχεσή τους πως τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Φοιτητές αφήνουν λουλούδια στις θέσεις των αμφιθεάτρων, όπου οι συμφοιτητές τους δεν θα ξαναμπούν και κλείνουν τις σχολές. Εκατοντάδες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις για αιμοδοσία. Χιλιάδες λαού και νεολαίας βρέθηκαν και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αύριο στην Αθήνα, στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα, μαζί με τους απεργούς σιδηροδρομικούς. Από Δευτέρα, σε όλη την Ελλάδα, με καταλήψεις σε σχολεία και σχολές, με αποχές, με γενικές συνελεύσεις, για να αποφασιστούν οι επόμενες αγωνιστικές και πολύμορφες δράσεις. Με πανό και συνθήματα, με πρωτοβουλία και αγωνιστικό παλμό σε κάθε χώρο νεολαίας. Την Τετάρτη, να κλείσουν όλοι οι χώροι εκπαίδευσης και να βουλιάξει ξανά η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Η κινητοποίηση φοιτητών, μαθητών, εργατών να γίνει ένα φουσκωμένο ποτάμι. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας θα βγούμε νικητές. Σύντροφοι και φίλοι, είναι ώρα ευθύνης και μάχης για κάθε μέλος της ΚΝΕ. Είναι ώρα απόφασης για οργάνωση και αγώνα για κάθε πρωτοπόρο νέο και φίλο της ΚΝΕ. Είναι ώρα να δώσει τρόπο στην οργή κάθε νέος και νέα που αγανακτεί. Η ιστορία κατέγραψε το έγκλημα. Τώρα θα καταγράψει τη στάση και τη δράση του καθένα από εμάς για να μην επαναληφθεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου λαού. Σε ένα κίνημα που ενιαία σε όλη την Ελλάδα μπορεί να ενώσει τις διεκδικήσεις για τη ζωή που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Το πάμε κι όπου βγει, με το πιο τραγικό τρόπο, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώθηκε το που οδηγεί. Είναι η λογική των αστικών κομμάτων και κυβερνήσεων που μας έφεραν αυτή την καταστροφή. Τώρα πρέπει και μπορούμε να πάμε αλλιώς, για να γίνουν οι συγκοινωνίες κοινωνική περιουσία με μια άλλη εξουσία, ενταγμένες σε ενιαίο κρατικό φορέα με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, για να λειτουργούν όχι για το κέρδος των καπιταλιστών, αλλά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του λαού μας. Τότε και μόνο τότε θα υπάρχει φτηνή λαϊκή συγκοινωνία, ασφαλής, συχνή και σύγχρονη. Τότε θα πάψει και η κοιλάδα των τεμπών να είναι ο φόβος των μηχανοδηγών. Είναι η ώρα, η νέα γενιά, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, με τις πολιτικές της επιλογές και με τον αγώνα της, να μην επιτρέψει το έγκλημα να ξεχαστεί ή να συγκαλυφθεί, να τιμωρήσει και να εκδικηθεί πολιτικά αυτούς που της στερούν το μέλλον, τα όνειρα, την ίδια τη ζωή. Τώρα, η οργή να γίνει απόφαση ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Για τον Γιάννη, τον Γιώργο, την Ελπίδα, την Κλαούντια, για όλους εμάς και για τις νέες γενιές που κουβαλάμε μέσα μας.